Σε τρία θέματα επικαιρότητας αναφέρθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο επικεφαλής των Οριζόντων Επίρου Σπύρος Ριζόπουλος. Ο επικεφαλής των Οριζόντων μίλησε για ανικανότητα της Περιφερειακής Αρχής να παρακολουθήσει τα μεγάλα ζητήματα. Ξεκίνησε με τη διαχείριση των απορριμμάτων, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να απεμπλακεί, όπως είπε, από την διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε μια περιφέρεια την οποία έχω στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές για τη διαπλοκή της, ήταν βούτυρο στο ψωμί. Ο Φόσδα δυστυχώς δημιουργήθηκε μετά. Και όπως δημιουργήθηκε μετά, τώρα έχουμε επισέλθει στις εξής δυσκολίες, διότι πάρα πολύ απλά οι δήμαρχοι θέλουν τα δικά τους, ο περιφερειάρχης θέλει τα δικά του και κανένας δεν θέλει ουσιαστικά να υποχωρήσει. Τους δημάρχους, όπως είπα και στην ομιλία μου στο συνέδριο, δεν τους πολύ λυπάμαι, διότι ουσιαστικά οι δήμαρχοι έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν το πολιτικό σθένος να διεκδικήσουν αυτά που θέλουν, διότι αν αυτή τη στιγμή ήθελαν να τα διεκδικήσουν βάσει νόμου, θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει ακόμα και την παραίτησή του. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι δήμαρχοι με τον Καχρημάνη. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή στο τέλος θα ταλαιπωρηθούν οι πολίτες. Περνώντας στο προκάτκλειστο γυμναστήριο, έγινε πιο καυτικός, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Επίρου έγινε περίγελος για να συμπληρώσει ότι ο Περιφερειάρχης δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι οι δεσμεύσεις του Υπουργού Ανάπτυξης είναι πλέον άκυρες, επειδή οι εγκαταστάσεις του Ελληνικού ανήκουν σε ιδιωτική εταιρεία. Ο κ. Ριζόπουλος στυλίτευσε μάλιστα στο θέμα αυτό και τη σιωπή του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, που δεν εξέδωσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, ούτε μία ανακοίνωση για το θέμα, προκειμένου να υπερασπιστεί τον αρχηγό του, Αλέξη Τσίπρα, και τις δεσμεύσεις του όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός. Θα συνεχίσουμε το θέμα του γηπέδου. Το ότι γίναμε για άλλη μια φορά περίγελος δεν με ξαφνιάζει. Δυστυχώς το έχουμε συνηθίσει πέραν του διόντους. Θέλω να θυμίσω λίγο το ιστορικό του γηπέδου. Στην προηγούμενη διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και κατά την προηγούμενη θητεία του κυρίου Καχρημάνη υπήρξε δέσμευση για γήπεδο 16 εκατομμύριων ευρώ να κατασκευαστεί από την αρχή. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, δεν παρακολουθώ τα του Δήμου, είχε οριοθετηθεί και ο χώρος από τον κύριο Μπέγκα. Άλλαξε κυβέρνηση, η περιφέρεια παρέμεινε η ίδια και κάπου το γήπεδο χάθηκε. Σαφέστατα, όταν υπάρχει συνέχεια στην Ήπειρο, δεν καταλαβαίνω γιατί σταμάτησε η διεκδίκηση του γήπεδου και ξαφνικά το γήπεδο το κατασκευαστικό μετετράπη σε προκάτ. Θέλω να αποσαφηνίσω τη δική μου οπτική. Το ΠΡΟΚΑΤ δεν θα εξυπηρετούσε ποτέ τους υπηρώτες. Το ΠΡΟΚΑΤ εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Lambda Development και να κουμπώσει ένα κενό στην Ήπειρο, το οποίο είχε τόσο πολύ ανάγκη να παρουσιάσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι και το κόστος της μετεγκατάστασης, του ξεστησίματος και της μετεγκατάστασης, το οποίο είναι φυσιολογικό, στοιχίζει γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα γήπεδο 18 ετών, με ένα σωρό προβλήματα, το οποίο θα στήχιζε 4 εκατομμύρια και αν ένας Θεός ξέρει, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να επικαιροποιηθεί, ιδίως με τις διάφορες ενεργειακές αλλαγές που έχουν προκύψει στα νομικά πλαίσια αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις εξελίξεις για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ήπειρου, θύμισε ότι με πρωτοβουλία του Γιώργου Ζάψα και τη στήριξη παράταξής του το θέμα συζητήθηκε και από εκεί και μετά πάρθηκε μια απόφαση και η απόφαση αυτή δεν κοινοποιήθηκε σε κανέναν. Η Περιφέρεια, είπε, ανέλαβε την πρωτοβουλία να μεταβιβάσει το ψήφισμα για την πρόταση αρμοδίως. Σας πληροφορώ, είπε χαρακτηριστικά, ότι μέχρι σήμερα στο γραφείο του Υπουργού και του ΟΣΕ δεν έχει φτάσει απολύτως τίποτα.